3, 2, 1, 0. If I were you, sir. Οι δείκτες των ρολογιών έδειχναν ακριβώς μισή ώρα μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν κατέβηκαν οι διακόπτες στον πυρηνικό σταθμό στο Μίλεμπεργκ της Ελβετίας. Αυτός είναι ο πρώτος από τους 5 πυρηνικούς σταθμούς της Ελβετίας που κλείνει μετά από δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στην περιοχή. Το πυρηνικό εργοστάσιο χωρητικότητας 373 ΜΒ που άνοιξε το 1972 ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Ο πληθυσμός αποφάσισε ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας για όσο χρόνο είναι ασφαλή. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι πρέπει να γίνονται διαρκώς ουσιώδεις επενδύσεις. Επισήμως, ο λόγος για το λουκέτο δεν ήταν οι ανησυχίες για την ασφάλεια, αλλά η έλλειψη αποτελεσματικότητας από οικονομικής πλευράς. Η κίνηση σηματοδοτεί την ανάπτυξη εναλλακτικών πράσινων πηγών ενέργειας και την σταδιακή έξοδο της χώρας από την ατομική μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το 2011. Πρέπει να είμαστε μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι εταιρείες μας θα συμμετέχουν χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις και με ασφάλεια ως προς τις παροχές. Ο πυρηνικός σταθμός στο Μίλεμπεργκ είχε παραγάγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια ώστε να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της κοντινής πόλης της Βέρνης για περισσότερα από 100 χρόνια. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο κάλυπτε το 5% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της Ελβετίας.